Πάμε τώρα στην Κίμολο, όπου και εκείνη ώρα Ελλάδα, στα πανέμορφα κυκλαδίτικα σοκάκια του χωριού, συναντάμε μια βιβλιοθήκη. Τα βιβλία κρέμονται από κλαδιά σαν να είναι ανθή. Πραγματικά εντυπωσιακό. Οι Κιμολίστες, μια ομάδα εθελοντών με εναλλακτικό μυαλό και δράσεις, έχουν δημιουργήσει κάτι το ξεχωριστό. Πάμε στο όμορφο νησί των Κυκλάδων για να συναντήσουμε την εθελόντρια Ευγενία Σάρδη, να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό και πολύ όμορφο που βλέπουμε. Καλησπέρα σας. Την όμορφη Κίμολο. Σας ζηλεύουμε τώρα το πλάνο που έχετε εκεί πίσω από το εκκλησάκι. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω μία από τις παλαιότερες εκκλησίες εδώ στο νησί μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι του 17ου. Μάλιστα. Και όχι μόνο, έχουμε πάρα πολλές παλιές εκκλησίες, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τον εθελοντισμό μας, που είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που την έχουμε ονομάσει Κιμολίστες. Ξεκινήσαμε δειλά με καθαρισμό παραλίων, αλλά στην πορεία αρχίσαμε να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η πεζοπορία, καθάρισμα και σήμανση μονοπατιών, ανακύκλωση, διάφορα έθιμα όπως είναι και ακλίδωνας και πανηγύρια. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δραστηριοποιηθεί σε μια καινούργια δραστηριότητα που είναι η ανοιχτή βιβλιοθήκη. Με τη βοήθεια του Δήμου και με δύο αρχιτεκτόνισες, την Κατερίνα Τιβενιού και την Αθηνά τη Σαμίου, που μας βοήθησαν με το μυαλό και τη σκέψη τους, ας πούμε, να μαζέψουμε όλα τα θαλασσόφυλλα από τη βόρεια πλευρά του νησιού και να φτιάξουμε αυτά τα ωραία που δεν ξέρω, εγώ δεν έχω εικόνα, αλλά πρέπει έχουμε να... Έχουμε εμείς, Μαστάνιο, αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε μια κυρία η οποία κάθεται στον πάγκο τώρα και διαβάζει. Από τον πατριώτη μας, τον Ζανέτη, τον Φίλιππο, ότι είναι δικά του τα πλάνα, από την βιβλιοθήκη μας, να τον ευχαριστήσουμε και αυτόν. Είναι μια καινούργια ξεχωριστή πρόταση, θέλοντας να συνδυάσουμε το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας και τα λιθόστρωτα του νησιού μας. Είναι ένα σκηνικό για χαλάρωση, προκαλώντας έτσι τον επισκέπτη, όταν θα έρθει, ας πούμε, στο νησί μας, παρέα με ένα βιβλίο, να ταξιδέψει όπου θέλει εκείνος με τα βιβλία που παρέχεται από δωρεές, από φίλους, ναι, από συνεργάτες. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σάρδη. Ναι. Έρχεται κάποιος τώρα, περπατάει εκεί στα πανέμορφα σοκάκια της Κιμόλου, βλέπει αυτή την υπαίθρια βιβλιοθήκη, σταματάει, διαβάζει το βιβλίο, το παίρνει μαζί του, το επιστρέφει. Ποια είναι η διαδικασία, έτσι από περιέργεια ρωτάω, για να ξέρουμε. Κοιτάξτε, αυτό δεν θα φυλάσσεται. Θα είναι ανοιχτό, γι' αυτό λέγεται και ανοιχτή βιβλιοθήκη. Μάλιστα. Ο επισκέπτης θα παίρνει το βιβλίο, θα το διαβάζει και καλή πίστη πιστεύω ότι θα το βάζει στη θέση του. Αυτό είναι σίγουρο. Για να μπορεί και εκείνος, ας πούμε, να μην δεσμεύεται, να είναι χαλαρός. Ενδείκνυται εξάλλου το νησί μας για πολύ χαλαρές διακοπές. Είναι ένα ήσυχο νησί με πολύ όμορφες παραλίες και θέλουμε να του παρέχουμε άλλη μία δραστηριότητα. Πέρα από τα μονοπάτια που έχουμε, φανταστικά μονοπάτια, και έρχονται πεζοπόροι πάρα πολύ και οι εθελοντές μας τους ξεναγούν στα μονοπάτια και τους βγάζουν σε φανταστικές ερημικές παραλίες, είπαμε να κάνουμε και κάτι καινούριο πρωτοποριακό, γιατί πάντα είμαστε πρωτοπόροι εμείς εδώ. Να σας ρωτήσω κάτι, είναι εύκολο να έρθει κάποιος στην Κίμολο, όχι μόνο τώρα την τουριστική σεζόν, με ένα πλοίο, από πού, πώς, συνδέσεις αν υπάρχουν? Πείτε μας, γιατί γνωρίζουμε ότι για μικρότερα νησιά υπάρχει πάντα πρόβλημα, έτσι. Κοιτάξτε, είμαστε μικρό νησάκι, όπως είπατε, και το χειμώνα τους χειμερινούς μήνες υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα πλοία. Αλλά τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα υπάρχει αυτοπλοϊκή συγκοινωνία. Ωραία. Με τα συμβατικά τα πλοία. Μπορούν να έρθουν όλες τις εποχές, γιατί έχουμε και το χειμώνα πανηγύρια, έχουμε πεζοπόρους που έρχονται και το χειμώνα. Τέλεια. Έχουμε και θρησκευτικό τουρισμό, που έχουμε την Οσία Μεθοδία, έχουμε την Παναγία, την Οδηγήτρια, τη Μεγάλη, που γίνονται μεγάλα πανηγύρια. Τέλεια, τέλεια. Εντάξει, αν είχαμε και λίγο πιο γρήγορο χειμωνιάτικο, ακτοπλοϊκό, συγκοινωνιακό, θα ήταν. Για να δούμε καλύτερο αν ακούει κανείς και αν θα φτιάξουν τα πράγματα. Κυρία Σάρδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παράλληλα, να σας πω ότι ξεκινάμε και άλλες βιβλιοθήκες. Ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι. Άντε, μπράβο. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα μας ξανακαλέσετε να σας δείξουμε τις καινούργιες μας ιδέες. Εδώ είμαστε και θα το αναδείξουμε μαζί, κυρία Σάρδη. Ευχαριστούμε πολύ.